Και τότε, αγαπητοί φίλοι, ήδη, επειδή θα έχει καταργηθεί η εξουσία του διαβόλου, σύμφωνα με την οποία η εξαγωγή του τελευταίου, του πιο απομακρυσμένου ηλεκτρονίου μέσα από τα άτομα δημιουργούσε φορτία και επομένως και οξύδωση και θάνατο των σωμάτων, και αυτό θα έχει καταργηθεί, όπως λέει η Γραφή, τότε, αγαπητοί φίλοι, θα βγει στο προσκήνιο και ο βασιλεύς Ιωάννης, επισήμως πλέον, ο οποίος θα κυβερνήσει, αγαπητοί φίλοι, με δίκαιο και Χριστό. Το σκύπτρο του όμως, όπως λένε οι προφητείες, αγαπητοί φίλοι, δεν θα διαρκέσει για πάντα, εννοείται. Και οι άνθρωποι, παρά το ότι θα τους έχει παρουσιαστεί και ο πολέμαρχος και όλα τα θαύματα του Θεού και θα έχουν ανοίξει οι πηγές, λέει, πλούτου όλου του κόσμου, γιατί όλοι θα έχουν ελεύθερη ενέργεια, φωτεινή, όπως κάποτε, παλιά στη γη, όπου δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και όλα λειτουργούσαν με φωτεινή ενέργεια, αγαπητοί φίλοι, χωρίς επιπτώσεις πάνω στον οργανισμό μας, όπως με τα μικροκύματα, τις ραδιενέργειες κτλ. Και στο περιβάλλον, θα ζουν όλοι ειρηνικά. Αλλά παρόλα αυτά, οι άνθρωποι αγνώμονες και πάλι θα ξεχάσουν τον Θεό. Και τότε, αγαπητοί φίλοι, θα αρχίσουν πάλι να φαγώνονται μεταξύ τους. Και τότε, επειδή δεν θα έχει τελειώσει το σκύπτρο του βασιλέως Ιωάννη, δηλαδή αυτός η απόγονή του, η κάστα του κτλ. Και δεν θα υπάρχει, λέει ο Άγιος Ανδρέας, άνδρας ικανός να κυβερνήσει, και τότε που θα έχουν εκπέσει και η μαύρη και η λευκή αδελφότητα πλήρως, αφού θα τις έχει διαλύσει ο πολέμαρχος του Θεού, τότε, αγαπητοί φίλοι, αυτό που ίσως μόνο στα δικά μας βιβλία έχει αποκαλυφθεί, η τρίτη αδελφότητα, η αδελφότητα της αλήθειας, η αδελφότητα της Λίλιθ Λαμαστού, που κρυφά μένοντας με χαμηλό προφίλ τόσα χρόνια, που δεν ξέρουμε πόσα θα είναι, που θα είναι η αναλαμπή της Ορθοδοξίας, θα βγει για να κυβερνήσει. Και η Λίλιθ Λαμαστού, αγαπητοί φίλοι, θα έρθει να κυβερνήσει και θα θέλει να κάνει την πρωτεύουσά της στην Κωνσταντινούπολη. Και θα θέλει, αγαπητοί φίλοι, να βρίσει τον Θεό, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άγιος Ανδρέας και άλλα όμως κείμενα, μέσα στην Αγία Σοφία. Και θα του πει, Θεέ, λέει, βλέπεις ότι εγώ είμαι η πιο ισχυρή Θεά, έτσι λέει ο Άγιος Ανδρέας. Δεν βλέπεις ότι σταμάτησα το μνημόσυνό σου, τη μνήμη σου δηλαδή, πάνω στη γη. Δεν βλέπεις ότι έβαλα όλους τους ανθρώπους, παρά το τι είχες κάνει, να φαγώνονται, να σκοτώνονται μεταξύ τους. Τα αδέλφια, οι γονείς, μεταξύ τους, όλοι, όλοι. Έκανα, λέει, χειρότερα, θα πει αυτή μάλλον, από αυτά τα οποία η λευκή και η μαύρη αδελφότητα είχαν κάνει. Και έτσι η αδελφότητα, αγαπητοί φίλοι, της αλήθειας, θα προσπαθήσει να αυξήσει τον πληθυσμό της γης και να, αυτοί οι μπαχομέχ δηλαδή, αγαπητοί φίλοι, που απορροφούν ενέργεια από τα ανθρώπινα σώματα, ώστε να κάνει τη λεγόμενη μεγάλη συγκομιδή, για την οποία μιλήσαμε στους τόμους 4, 5, 6 του γιατί και πώς ζουν μέσα μας, να απορροφήσει όλη η ανθρώπινη ενέργεια και να μπορέσουν, αγαπητοί φίλοι, να αποβάλουν όλοι οι μπαχομέχ, οι βρικόλακες, πώς λένε κτλ. Να βγάλουν, αγαπητοί φίλοι, το ανθρώπινο σώμα και να μείνουν με ένα άειλο σώμα με το οποίο θα κινηθούν στο σύμπαν. Το όνειρό τους είναι. Όλοι έχουν τα δικά τους σχέδια. Θέλουν, δεν θέλουν όμως, αγαπητοί φίλοι, προωθούν το σχέδιο του Θεού. Διότι όταν, φίλοι μου, έρθει αυτή η ώρα, όταν έρθει αυτή η ώρα, μετά από αυτό θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις γραφές, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε κάθε λεπτομέρεια βέβαια, η δευτέρα παρουσία, η δεύτερη έλευση του Χριστού και η μεγάλη κρίση. Και τότε, λέει, θα ξανανοίξουν οι πύλες και θα ξαναβγούν οι υπόλοιποι νεφελίμ που δεν τους είχε αφανίσει ο πολέμαρχος του Θεού και αυτοί που θα έχουν γεννηθεί στα Τάρταρα και θα ενωθούν, αγαπητοί φίλοι, με όποιον κακό υπάρχει πάνω στη γη και θα κάνουν ένα μεγάλο στρατό με τον οποίο θα θελήσουν να πολεμήσουν εναντίον, λέει, των Αγίων του Θεού, με τους λίγους ανθρώπους που θα έχουν απομείνει. Τότε, σύμφωνα με την Αποκάλυψη, θα κατέβει πυρ εξ ουρανού. Τώρα τι ακριβώς θα είναι αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι. Μπορεί κάποιος Ελοχήμ που λέει ποιοι τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους Ελοχήμ αυτού πυρός φλόγα. Ίσως, αγαπητοί φίλοι, κάποιος εκ των μεγάλων Ελοχήμ θα έρθει και θα τους αφανίσει όλους και εις κρίσιν δεν θα έλθουν δια τις ανομίες αυτών. Θα έρθουν σε κρίση όμως οι άνθρωποι και θα περάσουν, αγαπητοί φίλοι, στον πραγματικό κόσμο και όχι στον ψεύτικο στον οποίο ζούμε τώρα και αντί να εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού να βοηθούμε ένας τον άλλον, ο Χριστός δεν είπε και πολλά πράγματα, για να τα καταλάβουν όλοι, και πιο απλοί και πιο κουτί, ώστε να μην χρειάζονται, αγαπητοί φίλοι,
μεγαλοθεολόγους που ερμηνεύουν, λέει, και ορθοτομούν των λόγων και του Θεού κτλ. Ο Χριστός τι είπε? Να αγαπάς τον διπλανό σου και να του φέρεις όπως θέλεις να σου φέρονται. Και για να μην καβαλάμε το καλάμι, μας είπε ο αναμάρτητος, πρώτος στο λίθο βαλέτο. Δύο πράγματα, δεν είπε τίποτα άλλο. Ξαναλέω, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο, και δεύτερον είπε, αγαπητοί φίλοι, να φέρεσαι στο διπλανό σου όπως θέλεις σου φέρονται. Και βεβαίως αυτά είναι οι δύο βάσεις για αυτόν τον κόσμο. Για τα πνευματικά όμως είπε άλλη κορυφαία εντολή, η οποία είναι αγάπα τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Και η αγάπη στο Θεό είναι αυτό που φέρνει τα άλλα δύο που είπαμε για τον κόσμο. Αγαπητοί φίλοι, η ανθρωπότητα έχει να ζήσει ακόμα πολύ μεγάλη περιπέτεια. Εμείς όλη αυτή την περιπέτεια δεν θα τη ζήσουμε. Είμαστε έτοιμοι όμως, δυνατά και ελληνικά, να ζήσουμε το κομμάτι το οποίο μας αντιστοιχεί. Σε όλη αυτή την πορεία, μικρή ή μεγάλη που έχει ο καθένας ή κάθε μία να κάνει, μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Όλα μα όλα τα υλικά αγαθά γύρω σας ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είμαστε σε ένα ψεύτικο κόσμο μέσα, όπως κατ' επανάληψη έχω πει. Μην αγχώνεστε. Εκείνο με το οποίο μας κρατάνε και μας αγχώνουν είναι όταν έχουμε κάτι, μας κάνουν να φοβόμαστε να το χάσουμε. Έχετε το, δεν σας λέω πετάξτε το, διότι εμείς δεν είμαστε ο Χριστός, δηλαδή έχουν δύο χιτώνας να δίνει τον ένα ακόμα και τον καλύτερο. Ο Χριστός έδωσε ένα νίκη και εκείνο τον έδωσε. Αν δεν μπορούμε να γίνουμε έτσι, αλλά τουλάχιστον να μην μας δένουν, να μην μας αγχώνουν και να μην μας φοβίζουν τα αποκτήματά μας αυτά. Σκεφτείτε ότι είστε σε ένα δασάκι έτσι και βλέπετε ένα ωραίο τοπίο σε μια βουνοπλαγιά και κάθεστε εκεί πέρα και θέλω να πάτε με το νου σας στο δασάκι αυτό μαζί με τα χειρότερα άγχη σας. Να πάτε στεναχωρεμένοι. Και εκεί που κάθεστε λοιπόν στεναχωρεμένοι και βλέπετε το ωραίο τοπίο, δεν μπορεί να σας κάνει τίποτα γιατί έχουμε τη στεναχώρια μας μέσα. Κοιτάμε χαμηλά. Κοιτάμε χαμηλά, αγαπητοί φίλοι. Και ενώ εμείς αισθανόμαστε φυλακισμένοι από τα πάθη και τα άγχη μας, κάτω στα πόδια μας βλέπουμε μία μυρμικοφωλιά, για παράδειγμα, μέσα από την οποία βγαίνουν μερμήγκια. Τα μερμήγκια αυτά, τα σήματα για μας, ζουν ελεύθερα μέσα σε ένα τετραγωνικό, πανέρχονται γύρω-γύρω, ψάχνουν ψίχουλα, καρπούς, ξυλαράκια κτλ. Και τα μεταφέρουμε στη φωλιά τους. Ο μικρό κόσμος των μερμήγκιων, που είναι για τα μερμήγκια όλος ο κόσμος, εμάς δεν μας αρκεί. Όπως δεν μας αρκεί ο κόσμος των μερμηγκιών, αγαπητοί φίλοι, αυτή η μικρή περιοχή μέσα στην οποία τα μερμήγκια αισθάνονται ευτυχισμένα, εμάς δεν μας αρκεί, έχουμε στεναχώρια στο ένα το άλλο, θα πρέπει να μην μας αρκεί όλος ο πλανήτης. Γιατί σε εμάς αντιστοιχεί όλο το σύμπαν. Είμαστε όντα ανώτερα. Και αυτοί προσπαθούν να μας κάνουν όντα κατώτερα, επειδή θέλουν να μας έχουν δεμένους με την ύλη. Την ψεύτικη ύλη που βάλουμε στον ψεύτικο κόσμο, στον οποίο μας έχουν φυλακισμένους. Αργά ή γρήγορα. Όλοι θα βρεθούμε στο μεγάλο ραντεβού που είναι μεγάλη σύναξη για τη Δευτέρα Παρουσία. Αργά ή γρήγορα, δεν ξέρουμε πότε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πότε. Εκεί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εφόσον βέβαια ισχύουν οι προφητείες και τα αυτά όλα, που ως τώρα βγαίνουν όλα βέβαια, αγαπητοί φίλοι, θα γίνουν όλα και μετά θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ωστόσο, εκεί στο μεγάλο ραντεβού θα δούμε την αλήθεια. Θα δούμε την πραγματική αλήθεια. Και στην πραγματική αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει ένα μεγάλο σύνθημα, ότι Ιησούς Χριστός νικά. Υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, το οποίο πρέπει τώρα τουλάχιστον να μας απαλύνει τα άγχη. Διότι μας αγχώνει το να μην χάσουμε τα υλικά μας αποκτήματα. Όλοι γι' αυτό αγχώνονται. Αν τα αποκτούμε για την πλάκα μας και το δούμε σαν παιχνίδι, θα χαλαρώσουμε. Αν συνειδητοποιήσουμε πόσα λίγα θέλουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι και ελεύθεροι, θα χαλαρώσουμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο εγώ προτείνω είναι να ψάξετε στους δικούς σας ανθρώπους τι είναι αυτό από το οποίο μπορείτε από αυτούς μια κουβέντα ή ένα άγγιγμα να πάρετε για να αισθάνεστε καλύτερα, να αισθάνεστε πιο χαλαρά και όχι αποκτήματα. Σπίτι, όλοι θέλουμε να έχουμε σπίτι. Αυτοκίνητο, όλοι θέλουμε να έχουμε. Πέντε κινητά, όλοι θέλουμε να έχουμε. Σύμφωνοι, θέλουμε να έχουμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καλύτερα πράγματα, φίλοι μου, πάνω στη γη και σε αυτή τη ζωή δίνονται δωρεάν. Γεια σας.